Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τουρκικό προξενείο έκανε προεκλογική εκστρατεία υπέρ δύο υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, φθηνά προεκλογικά παιχνίδια Μητσοτάκη με τη μουσουλμανική κοινότητα. Νίκος Ανδρουλάκης. Οι ευθύνες για ενδεχόμενες τρίτες εκλογές τον Αύγουστο θα βαρύνουν τον κύριο Μητσοτάκη. Γιώργος Μαχημάρης. Σεβαστή διαμαρτυρία των κατοίκων στο κέντρο μα, αλλά οι ευθύνες ανήκουν στη ΔΙΑΔΕΔΙΑΔΚ. Συνεχίσει η απώλεια νερού στα κανάλια λόγω παλαιότητας σωλήνα υδροδότησης. Αγαναχτισμένοι οι κάτοικοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 11 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε το βράδυ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΤΑΤ. Για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν οι δημοσιογραφία και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, διασταυρώνουν τα ξύφη τους η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την υπόθεση των υποψηφίων και το ρόλο του τουρκικού προξενείου στην Ροδόπη. Σε ένα νομό όπου ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτο κόμμα. Καταγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει εμπλακεί το όνομα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη με δηλώσεις που έκανε σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει σκληρή και δεικτική απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ και πάμε να δούμε περισσότερα. Το τουρκικό προξενείο έκανε προεκλογική εκστρατεία υπέρ δύο υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε ενημερωθεί πριν τις εκλογές γι' αυτό. Για όσα γίνονται στη Ροδόπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Θράκη είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, στην οποία υπάρχει και μια οικογενειακή ιστορία, γιατί ο πατέρας του είπε έκανε πράξη την ισονομία και την ισοπολιτεία. Η μουσουλμανική κοινότητα μπορεί κάλλιστα να εργαλειοποιηθεί και σε αυτές τις εκλογές έγιναν τέτοιες κινήσεις που αντιβαίνουν στην ενσωμάτωση της μουσουλμανικής μειονότητας στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό, συνέχισε. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ενημερωθεί υπηρεσιακά ότι το τουρκικό προξενείο έκανε εκστρατεία υπέρ δύο υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επέλεξε να κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που του συστάθηκε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να δεχτώ άλλο την εργαλειοποίηση της μειονότητας από την Τουρκία και αυτές οι πρακτικές μιας τόσο σκληρής παρέμβασης πρέπει να τελειώσουν. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των κομμάτων. Αυτό που τώρα πρέπει να γίνει είναι να βγουν οι δύο υποψήφοι και να πούν ότι εκπροσωπούν τη μουσουλμανική μειονότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ενημερωθεί πριν από τις εκλογές υπηρεσιακά. Το γραφείο του είχε ενημερωθεί. Είχε ενημερωθεί απόλυτα ότι το προξενείο έκανε προεκλογική περίοδο για δύο βουλευτές. Το μήνυμα που περάσαμε ήταν σαφές. Μην τους βάλεις αυτούς τους δύο στα ψηφοδέλτια. Αλλά δεν μας άκουσε. Θα κριθεί γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν έχουν πει καμία κουβέντα? Τους ζητώ το ελάχιστο να πούν ότι εκπροσωπούμε τη μουσουλμανική μειονότητα, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχθώ την εργαλειοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας από την Τουρκία. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Ελλάδας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι ο φράχτης στον Εύρο θα ολοκληρωθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να παίζει φτηνά προεκλογικά παιχνίδια με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, επιστρατεύοντας αυτή τη φορά στην προεκλογική αρένα ακόμη και την ΕΙΠ, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στα πειρά που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας κάνει εντύπωση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει. Ήταν ο πρωθυπουργός που έβαλε την ΕΙΠ να παρακολουθεί το μισό πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς αντιπάλους του. Δεν θα τον έβαζε να του φτιάξει ένα βολικό προεκλογικό αφήγημα? Αυτός ο δρόμος είναι όμως εθνικά επιζήμιος και ολισθηρός. Όποιος τον επιλέγει αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθως, αναφερόμενος στην Ντόρα Μπακογιάννη, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει. Η αδελφή του κ. Μητσοτάκη, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που σήμερα εκβιάζει ομά τους μειονοτικούς ότι δεν θα περάσουν καλά αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, το 2012 κατήλθε στις εκλογές με δικό της κόμμα. Έλαβε πανελλαδικά 2,56% αλλά στη Ροδόπη 18%. Ήταν άραγε η εκλεκτή του τουρκικού προξενείου? Είχε κάνει κάποια συναλλαγή με τον Ερντογάν? Διέπραξε κάποια προδοσία απέναντι στο έθνος? Ντροπή. Είναι από αυτά τα οποία δείχνουν ότι ο προεκλογικός αγώνας μπορεί να είναι χαλαρά ακόμη. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα σκληρύνει. Και όλα δείχνουν ότι πολλά πράγματα βγαίνουν στο προσκήνιο ίσως εντονότερα από ό,τι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, λέει ότι αν δεν δώσει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση αυτοδύναμη κυβέρνηση, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή δεν δώσει κυβέρνηση, δηλαδή προοπτική συνεργασιών. Πάμε να το δούμε.
Στον Κυριάκο Μητσοτάκη επέριψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ την ευθύνη για ενδεχόμενες τρίτες εκλογές. Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει: ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά με εκπλήσει με τους εκβιασμούς που επιστρατεύει. Ουσιαστικά λέει στον ελληνικό λαό: ψηφίστε με για να μην σας χαλάσω τις διακοπές του Αυγούστου. Θα ήθελα όμως να θυμίσω τι έλεγε ο ίδιος. Προχθές στη τηλεοπτική του συνέντευξη σημείωνε ότι θα μπορούσαμε δυνητικά να συγκυβερνήσουμε. Στις 14 Μαΐου όμως είχε δηλώσει ότι με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν έχει να πει τίποτα, γιατί είμαστε αντιμεταρρυθμιστική δύναμη. Παλαιότερα χαρακτηρίζεται το ΠΑΣΟΚ οι νέοι σοσιαλκαμένοι. Αν ο κύριος Μητσοτάκης σύρει τη χώρα σε τρίτες κάλπες, θα είναι δική του επιλογή. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει πως με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση, διότι αποδομεί το κοινωνικό κράτος, υπηρετεί φορολογικά και αναπτυξιακά χίλιες οικογένειες και έχει προσβάλει τους θεσμούς. Είμαστε μια προοδευτική δύναμη και δεν υπάρχει πεδίο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 2019, και ενώ στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές είχαμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, οι πολίτες το εμπιστεύτηκαν το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως, 4 χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι απέτυχε. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που αύξησε τις ανισότητες, εργαλειοποίησε την ΕΥΠ, ήταν πρωταθλήτρια σε μετακλητούς και απευθείας αναθέσεις, άφησε το ΕΣΥ να καταρρεύσει, αποτέλεσε το χρυσό χορηγό της, τονίζει. Ο κύριος Ανδρουλάκης προσδιορίζει ως εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Ιουνίου να αποτελέσει την αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα και να σταθεί εμπόδιο στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η προοδευτική δύναμη με τον προγραμματικό της λόγο και τις ρεαλιστικές προτάσεις της θα σταθεί εμπόδιο στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα είναι κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη, σημειώνει. Επικρίνει ταυτόχρονα τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως παρουσιάζει εσκεμμένα μια ιδηλιακή εικόνα της οικονομίας, λέγοντας ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και επιχειρεί να βγάλει εκτός της δημόσιας προεκλογικής συζήτησης τα πεπραγμένα και τις δεσμεύσεις της. Με λίγα λόγια, να κρύψει την αναξιοπιστία της και τι έρχεται. Για τη διαμάχη σχετικά με την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ σχολίασε: οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης από οποιαδήποτε τρίτη χώρα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας προφανώς πρέπει να αποκρούεται. Είναι εκ προημίου απαράδεκτη, προσβάλλει την εθνική μας ανεξαρτησία και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Αυτό είναι για εμάς μια θέση αρχής. Το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ήταν εκείνο που σήκωσε τις μπάρες στη Θράκη, άνοιξε το δρόμο της ισότιμης πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και διασφάλισε στην πράξη την ισότητα όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Τέτοια ζητήματα, συνεπώς, απαιτείται να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και με περίσκεψη. Ως προς το τελευταίο, σημειώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε στη Βουλή το νέο πλαίσιο επιλογής των μουφτίδων. Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ κάνει ένα διμέτωπο αγώνα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε αποχωρήσεις από την πλεύση ελευθερίας, έχουμε μάλιστα και πολλές καταγγελίες. Η ίδια έχει ανακοινώσει ότι αλλάζει ψηφοδέλτια σε εκλογικές περιοχές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι υπονομεύεται η πλεύση ελευθερίας. Καταγγέλλεται όμως από υποψήφιους βουλευτές της για μια απόλυτα σκληρή δομή του κόμματος, δηλαδή στην πραγματικότητα ενός αρχηγικού κόμματος, κάτι το οποίο αντιβαίνει πολύ τις αρχές και τις έννοιες της αριστεράς. Πάμε να δούμε περισσότερο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η Νίκη Μπουρουζάνη ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή της στην πλεύση ελευθερίας. Ειδικότερα, το πρώην στέλεχος της πλεύσης ελευθερίας και πρώτη σε ψήφους στην Β' Θεσσαλονίκης άφησε εχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας: είχα την εντύπωση ότι υποστήριζε μια γυναίκα με αξίες και ηθική, η οποία όμως πράττει ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο, όπως φαίνεται. Η κυρία Μπουρουζάνη επισημαίνει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρέβλεψε εντελώς τη σταυροδοσία των εκλογών της 21ης Μαΐου, εξέδωσε τις λίστες για τις επόμενες εκλογές, στην ουσία διορίζοντας συμμετέρους. Σύμφωνα με την κυρία Μπουρουζάνη, αυτές οι πράξεις δεν συνάδουν με αυτά που προασπίζεται η διακήρυξη της πλεύσης ελευθερίας περί δημοκρατίας, αξιοκρατίας, ήθους και δικαιοσύνης. Πρόκειται για την τέταρτη ηχηρή αποχώρηση τις τελευταίες ημέρες, καθώς και άλλα στελέχη κατήγγυλαν τις πρακτικές της επικεφαλής του κόμματος. Για ανήθικη όσο και βρώμικη επίθεση σε βάρος της πλεύσης ελευθερίας έκανε λόγο η επικεφαλής της Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Είναι εξάλλου ερευνητέο εάν η επίθεση αυτή είναι εκ των έσω, υποστήριξε, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη
δική της ευθύνη για συγκροτημένη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα υπερασπίζεται τους πολίτες και δεν θα είναι απούσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ανέφερε δε πως ήταν εξ αρχής γνωστός στους υποψηφίους το δικαίωμά της να καθορίσει τη σύνθεση των ψηφοδελτίων και ουδής είχε εκφράσει αντιρρήσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε όμως και για επίθεση με προσωπικά χαρακτηριστικά, φέρνοντας το παράδειγμα του Διαμαντή Καραναστάση, ηθοποιού και συντρόφου της, που είναι εκείνος ο οποίος πήρε στην πλάτη του την Αλφα Αθήνας, όπως σημείωσε. Επιπλέον, κάλεσε τους πολίτες να σκεφτούν γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας βάλεται πριν καν αυτή συγκροτηθεί, ενώ ζήτησε να αναλογιστούν τι θα γινόταν μετά στη Βουλή με τα πρόσωπα που με τόση ευκολία καταγγέλουν τώρα την Πλεύση Ελευθερίας. Καλησπέρα στον Γιάννη Παργινό. Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι οι επόμενες 20 μέρες θα είναι στην πραγματικότητα ένας κάψωνας. Σπύρο, δεν σε ακούω καλά. Ελπίζω να με ακούς καλύτερα τώρα. Ναι. Ελπίζω. Καλησπέρα. Λέω λοιπόν ότι έχω καλησπέρα. Έχω την αίσθηση, Γιάννη μου, ότι οι επόμενες 20 μέρες θα είναι πάρα πολύ σκληρός ο προεκλογικός αγώνας. Είδα ότι έκανε σοβαρές καταγγελίες και ο Κυριάκος Βελόπουλος όσον αφορά τα κίνητρα και τα πρόσωπα πίσω από τη δολοφονία δύο ανθρώπων της νύχτας Αθήνας. Με λίγα λόγια, όλη τούτη εδώ η καταγγελτική συμπεριφορά και στάση για ζητήματα ηθικά, πολιτικά, νομικά των κομμάτων δείχνουν ότι το ήταν ή επιτάς έχει μορφή σήμερα στο πολιτικό και προεκλογικό. Σπύρο μου, ουδείς θα αμφισβητήσει, ουδείς θα αμφιβάλλει ότι η προεκλογική καμπάνια εν ώψη της κάλπης της 25ης του μηνός Ιουνίου είναι σκληρή. Σκληρή σε αντιπαράθεση και με θέματα τα οποία μπαίνουν στην αντιπαράθεση πάρα πολύ ευαίσθητα. Οι καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης είναι βαριές. Πολύ είναι σοβαρά. Σκληρές. Δηλαδή αγγίζουν περισσότερο το αστυνομικό ρεπορτάζ παρά το πολιτικό ή το οικονομικό ή το απλά κοινωνικό. Μιλάμε για τη δολοφονία δύο ανθρώπων της νύχτας, οι οποίοι επέβαιναν σε μία θωρακισμένη Mercedes που ανήκε στον Όμιλο Sky και συγκεκριμένα στο Γιάννη Αλαφούζο. Ακριβώς. Και ο οποίος λέει ότι το αυτοκίνητο, ο Όμιλος Sky και ο Αλαφούζος, λένε ότι το αυτοκίνητο ήταν εκτός λειτουργίας, όμως παρουσιάζονται στοιχεία ότι το αυτοκίνητο ήταν νόμιμα ασφαλισμένο, φαίνονταν να έχουν πληρωθεί και τα τέλη κυκλοφορίας. Και βρέθηκε και DNA συγκεκριμένου ανθρώπου, συγκεκριμένων ναι. ανθρώπων. Και τώρα ενός ανθρώπου ο οποίος εμπλέκονταν με τη δολοφονία ενός φιλάθλου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, πραγματικά. Δηλαδή, οι υπόγειες διασυνδέσεις μεταξύ ανθρώπων της νύχτας, ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίοι επηρεάζουν και δημιουργούν άποψη και γνώμη στην ελληνική κοινωνία, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα. Τι να πούμε εμείς, Σπυρό? Εδώ πραγματικά πρέπει να είσαι detective, πρέπει να είσαι Ηρακλής Πουαρό, πρέπει να είσαι Αγκάθα Κρίστη, προκειμένου να βρεις άκρη στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, αλλά υποτίθεται, Γιάννη μου, ότι ο Έλληνας πολίτης πληρώνει ένα κρατικό σύστημα και αυτό το κρατικό σύστημα, δομή το οποίο είναι η ελληνική αστυνομία, οφείλει να είναι λειτουργικό και κυρίως αποτελεσματικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν απλά θίγουν την έννοια της ασφάλειας, αλλά σκανδαλίζουν και τον πολίτη ή εθίζουν τον πολίτη, σε εκείνη την περίπτωση λογική που τα λένε ΕΣΤ, όλα αν έχουν χαθεί. Αυτή η σκληρή αντιπαράθεση με τέτοια βαθιά θέματα, ευαίσθητα θέματα, γίνεται για μία εκλογή, στην οποία κακά τα ψέματα δεν παίζονται πολλά πράγματα. Η πρωτεία έχει προκαθοριστεί από τις προηγούμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα παίζεται κατά πόσον θα είναι αυτοδύναμη ή όχι μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν λοιπόν για ένα όχι τόσο βαρύ, όχι ένα τόσο σημαντικό διακύβευμα πολιτικό, μπαίνουν στην πολιτική αντιπαράθεση τέτοια ευαίσθητα θέματα, το ερώτημα το οποίο αυτόματα πάλεται στα χείλη του οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη είναι απλό. Γιατί? Μήπως δεν είναι ευαίσθητο θέμα το θέμα της Ροδόπης πολύ, με την πολύ. Μειονότητα τη μουσουλμανική? Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ βαριό πάρα αυτό πολύ. Το θέμα. Και εγώ να υπενθυμίσω το εξής απλό. Ότι σε περιόδους που η πολιτική αντιπαράθεση ήταν οξύτατη, όπως στην μετά το ειδικό δικαστήριο περίοδο,
Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί εκείνης της περίοδου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου ο Μακαρίτης και ο Χαρίλαος Σωράκης ο Μακαρίτης, παρόλη τη σκληρή αντιπαράθεση, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και βρήκαν μια κοινή λύση αντιμετώπισης του θέματος των μουσουλμάνων της Θράκης. Ναι. Μην ξεχνάς ότι το όριο 3% για να επηρεάζει το τουρκικό προξενείο είναι απόφαση δεν είναι των τριών εκείνων κομμάτων του 1993. Σύμφωνοι για να. Γιατί? Διότι τότε υπήρχε στη Βουλή ένας Αχμέτ Σαδίκ και ένας Αχμέτ Φαϊκόγλου, οι οποίοι είχαν μπει ως ανεξάρτητο κόμμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν τρεις σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, γιατί οι σημερινοί να μπορούν να καθίσουν και να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλο το συγκεκριμένο θέμα. Και είχε ενδιαφέρον βέβαια και αυτή η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυρία, μισό λεπτό Γιάννη, λέω το εξής, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στις ευρωεκλογές του 2014, ήταν πρώτο κόμμα σε ψήφους, σε δύο νομούς, θέλω να με στη Ροδόπη και στην Ξάνθη, το τουρκικό κόμμα, σύμφωνα, το οποίο είχε ιδρύσει ο Αχμέτ Σαδίκ. Γιάννη, θέλω να με ακούς. Λέω το εξής, ότι όλη η ιστορία ξεκινάει από μια ραδιοφωνική συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη μόλις προχθές, η οποία λίγο πολύ συνέστησε τους κατοίκους Ροδόπης να υπερψηφίσουν αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, διότι εάν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αυτό τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά για αυτούς. Ακριβώς αυτό. Και σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει και λέει, όταν κυρία Μπακογιάννη φτιάξατε κόμμα, φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, καταγγείλατε τη Νέα Δημοκρατία, πήρατε 2% πανελλαδικά. Στη Ροδόπη πώς πήρατε 18%. Το τουρκικό πραξενείο, επειδή ήσασταν πρώην υπουργός εξωτερικών, είχατε κονέ και σας έστενε ψήφους. Το θέμα είναι κέρια ερωτήματα όλα αυτά, Γιάννη. Σπύρο μου, το ερώτημα δεν με απασχολεί γιατί πήγε η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη είναι πρώην υπουργός, είναι η βουλευτής, είναι αδελφή του πρώην πρωθυπουργού. Άρα μπορεί να πάει να κάνει προεκλογική καμπάνια όπου θέλει. Όμως η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείς δεν είναι πολιτικά ορθή. Εκεί είναι όταν το θέμα. Λέει σε έναν άνθρωπο μουσουλμάνο, Έλληνα υπήκο, αν τώρα δεν μας ψηφίσετε, εμείς δεν θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό καθαρά λόγια λέγεται καθαρό. Βρίσκεται πολύ μακράν του εξυγχρονιστικού ιδεώδους. Γιάννη, καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε καλό πάρα βράδυ. Πολύ. Κυρίες και κύριοι, φορολογικές δηλώσεις. Πάμε σε ένα θέμα πεζό αλλά ουσιαστικό. Υπάρχουν νέες παρατάσεις για την υποβολή τους και λογικό προεκλογική περίοδο διανύουμε. Λεπτομέρειες, στοιχεία και πληροφορίες στο ρεπορτάζ της Δώρας Σπρέα. Στις 3 το μεσημέρι της 31ης Ιουλίου θα λήξει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. Παρά την παράταση στην υποβολή, δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής και η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί ως 31 Ιουλίου, ακόμη και για όσους υποβάλλουν τελευταία στιγμή μέσα στον Ιούλιο τη δήλωσή τους. Έτσι, η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως 31 Ιουλίου. Το πλάνο της ΑΑΔΕ με τους συμψηφισμούς προβλέπει επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογουμένους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογουμένους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις ΔΟΗ. Μετά το Πάσχα αναμένεται να τρέξει ο πρώτος τέτοιου είδους κεντρικός συμψηφισμός. Επιστροφές φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2023 και μετά την εξόφλησή του θα συμψηφίζονται κεντρικά και με τον φόρο αυτόν, όπως και με οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή. Οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους που υπάρχουν ή που θα γεννηθούν μέχρι την 31η Εβδόμου 2023, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού να χορηγείται η έκπτωση του 3%. Σχεδόν 3 στους 10, το 29,89% των φορολογουμένων, καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Σε 462.879 δηλώσεις που έχουν εκαθαριστεί το συνολικό ποσό του φόρου που πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, ανέρχεται σε 383,15 εκατομμύρια ευρώ ή 828 ευρώ κατά μέσο όρο.
Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος εφάπαξ με έκπτωση 3% έως 31 Ιουλίου 2023 σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως 31 Ιουλίου του 2023 και με την τελευταία έως 29 Φεβρουαρίου του 2024, σε έως 24 μηνιαίες έντοκες δόσεις με την πάγια ρύθμιση, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν το φόρο με πλαστικό χρήμα θα κερδίσουν και την έκπτωση 3% που προβλέπεται στην εφάπαξ οφειλή. Καλησπέρα. Δεύτερη ενότητα, κυρίες και κύριοι, του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Στην τοπική δισογραφία, μεγάλο θέμα είναι οι συνεχείς διακοπές νερού. Εκρηκτική η κατάσταση στην πόλη, στα προάστια, αλλά ταυτόχρονα και σε περιοχές εκτός πόλης. Χθες είχαμε κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής Κέντρο μας στη Βόρεια Κέρκυρα, καθώς δεν είχαν νερό στα σπίτια τους. Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Κέρκυρας, με χιλιάδες επισκέπτες και μάλιστα με κατοικίες οι οποίες είναι υπερπεριτελείς. Τι συμβαίνει? Πρέπει να πω ότι η ΔΕΙΑΚ δεν έχει εκδώσει κάποια σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, ήταν πολύ δεικτικός και πολύ καταγγελτικός ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, ο κ. Γιώργος Μαχημάρης. Μιλήσαμε μαζί του σήμερα και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σεβαστή είναι κατά τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας η διαμαρτυρία των κατοίκων στο κέντρο. Μα όμως, κατά τον κύριο Μαχημάρη, το πρόβλημα της υδροδότησης σε περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας είναι η κορυφή του παγόβουνου, αποτελώντας συνέπεια της δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Διαδεδιάρκ. Θυμίζουμε ότι το πρωί του Σαββάτου, αγαναχτισμένοι κάτοικοι της περιοχής έκλεισαν συμβολικά το δρόμο, και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που κινητοποιούνται, καθώς επανειλημμένως έχουν βρεθεί πολλές ημέρες χωρίς νερό, κατηγορώντας γι' αυτό τη Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Μαχημάρη, οφείλεται στην έλλειψη προγραμματισμού της ΔΙΑΔΕΔΙΑΤΚ, στην υποστελέχωσή της, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε συνδυασμό με το πεπαλαιωμένο και προβληματικό δίκτυό της. Η ΔΙΑΔΕΔΙΑΤΚ διαχρονικά βρίσκεται σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα με το θέμα της αύξησης της ενεργειακής κρίσης και του κοστολογίου που έχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει εξώδικο 11 εκατομμυρίων. Ένα δεύτερο που απαντάω και στους κατοίκους αυτούς, βέβαια πρέπει να απαντήσει η ΔΕΙΑΚ. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς παλέψαμε απαρχής της θητείας μας, απαρχής της δημοτικής αρχής. Αυτό που έλεγε ο νόμος, έκαμε την δημιουργία δύο νέων δήμων, να υπάρχουν και τα όργανα του. Να υπάρχει η δική μας ΔΕΙΑΚ. Παρά τις προσπάθειες που κάνουν η διοίκηση, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλαμε. Και είναι αυτό το επακόλουθο, και δεν είναι μόνο εκεί, δεν είναι μόνο το Γημάρι το κέντρο μας, χθες, είναι όλη η Κέρκυρα. Στην πόλη, στον Νότο, στο Βορρά, τώρα δεν έχουν νερό οι Μαγουλάδες, άλλες μέρες δεν έχουν άλλα χωριά, διότι δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν υπάρχει μια προοπτική. Πέσαμε σε σωρία θεμάτων πολλών προβλημάτων, τα οποία με όλα αυτά δημιούργησαν αυτό το θέμα. Δεύτερον, το θέμα είναι η υποστελέχωση. Εκεί η περιοχή οδηγείται λόγω της Κασιόπης, ή αναφερόμαστε εκεί, για 4 υδραυλικούς. Τώρα έχει μισόνε. Είχε 4 υδραυλικούς. Δεν υπάρχει προσωπικό. Τρίτον, ότι πρώτον η ενεργειακή κρίση χρωστάμε αυτή τη στιγμή και κάνει εξώδικο ΔΕΗ, θα πληρώσει η ΔΕΙΑΚ 11 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα έχει. Και βέβαια και οι οφειλές από τους καταναλωτές και από την Γημάρη και από εκεί είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Κέρκυρα. Εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα στην Δημοτική Αρχή, όταν θα στήσουμε τη δική μας ΔΕΙΑΚ. Και δεύτερο, παράλληλα ο Δήμος μας, γιατί δεν δικούμε εμείς τη ΔΕΙΑΚ, δική τη ΔΕΙΑΚ από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάνουμε προσπάθεια εμείς παράλληλα με την προσπάθεια της ΔΕΙΑΚ να προσθέσουμε και να βοηθήσουμε και σε προσωπικό και σε εξοπλισμό και σε δίκτυα και σε γεωτρήσεις να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν και εν όψη της τουριστικής σεζόν. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος σας, εσείς προσωπικά είστε έτοιμος για αυτή την ανεξαρτησία σας από τη ΔΕΙΑΚ? Όσο και να λέμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τα φράγματα ή για τις νοδεξαμενές ή για τις γεωτρήσεις ή ακόμα και αύριο, γιατί όχι, και δικαιωθήκαμε δυστυχώς από την Ευρώπη και την Αλβανία, πρέπει να λέμε ότι ο κάθε Δήμος μπορεί να έχει μια ξεχωριστή πολιτική και να είναι κοντά στον πολίτη, κοντά στην γειτονιά, κοντά στην κατοικία, ώστε κατά προτεραιότητα να επικλείει τόσο σοβαρό σημαντικά θέματα όπως είναι τα ενεργειακά, το ενεργειακό. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα προάστιο της πόλης Κέρκυρας, ίσως το πιο πυκνοδομημένο, είναι το προάστιο Κανάλια. Εκεί η οργή ξεχυλίζει. Θα λέει κανείς, για μία ακόμη μέρα καταγράφουμε λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα, μέτρη ειδοδότηση, περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ντόρας Πρέα.
Διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο, όμως περιοχές στον ομό μένουν για μέρες χωρίς νερό εξαιτίας βλαβών και την ίδια ώρα μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται στους δρόμους λόγω διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης της Διαδεδιάδικ. Μια τέτοια περίπτωση απασχολεί εδώ και πολύ καιρό μια γειτονιά στα Κανάλια, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Όπως εξηγεί κάτοικος της περιοχής ο κ. Ανδρέας Λέσης, οι πολλών δεκαετιών σωλήνες που τροφοδοτούν τη δεξαμενή από τις γεωτρήσεις της Αγίας Γουργής έχουν τρυπήσει σε διάφορα σημεία. Τα συνεργεία της Διαδεδιάδικ, όταν ανταποκρίνονται, μπαλώνουν προσωρινά τη βλάβη και αυτή επανεμφανίζεται σε άλλα σημεία. Ο ίδιος μάλιστα εξηγεί ότι η διαρροή δίπλα στο σπίτι του έχει προκαλέσει ζημιές σε αυτό. Αυτοί οι σωλήνες είναι πάνω από 30-40 χρόνια. Έχουν καταστραφεί κατά μήκος του δικτύου και κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, σπάει κάπου. Έρχονται, τον μπαλώνουν όποτε τους θυμηθεί, ξανασπάει. Αυτό το πρόβλημα είναι μόνιμο. Φωνάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι. Έχει φτάσει η υγρασία, τα νερά μέχρι μέσα το σπίτι. Έχουμε στείλει εξώδικα, έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν μπορούν να το διορθώσουν αν δεν αλλαχτεί ο σωλήνας. Τα μπαλώματα είναι προσωρινά. Το κόστος των μπαλωμάτων που έχουν έρθει εδώ πέρα έχει υπερβεί το κόστος του σωλήνα. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν αντικατάσταση του σωλήνα, ο οποίος είναι επιφανειακός και όχι υπόγειος, αυξάνοντας τη συχνότητα και την ευκολία με την οποία τρυπάει. Στο Start μίλησαν οι κύριοι Ηλίας Γραμμένος και Αλέξανδρος Κεμετζόπουλος, ενώ η κυρία Βάσο Γραμμένο αναφέρεται και στο προβληματικό οδικό δίκτυο, το οποίο καθίσταται πλέον επικίνδυνο για τους οδηγούς, ενώ ήδη έχουν προκληθεί και ατυχήματα. Το θέμα είναι ότι κάνουν ότι φτιάχνουν τις βλάβες, μετά ξαναχαλάνε, τις βλακούβες τις αφήνουν με το χώμα. Και υπάρχουν και πρόβλημα να βουλιάξω κιόλας με το χώμα. Δεν πάνε ούτε χαλίκια από πάνω, τίποτα δεν πάνε, ούτε να ρίξουν λίγο πίσα. Όπως είχαμε θέμα και με ένα φορτηγό που βούλιαξε μέσα. Άλλοι δεν έχουν να πίνουν νερό και εμείς το νερό εδώ το έχουμε και φεύγει. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε. Γενικώς πρέπει να αλλάξει όλο ο κεντρικός αγωγός. Σωλήνας που ξεκινάει κάτω από την Αγία Γουργή, που ξεκινάει και καταλήγει πάνω στην Άγια Νικόλα. Διότι ο συγκεκριμένος σωλήνας εκτός που είναι πάρα πολλά χρόνια, όπως σημαίνει τα παιδιά, κάθε τρεις και λίγο τα φτιάξουν κάτι, τα μπαλώνουν. Μετά το πλοίο πάνω μπορεί να χαλάσει γιατί είναι σάπιοι σωλήνες. Δηλαδή πρέπει να αλλάχτεί οπωσδήποτε. Περνάει όλη η Κέρκυρα από το νότο να πάει στο βορρά, μόνο από τους τουρίστες που τους βάζει το GPS και θα πει το σύντομο δρόμο, περνάνε όλοι από εδώ μέσα. Καλά που χαλάνε τα αυτοκίνητά τους, αλλά οι σωλήνες όλοι είναι πάνω στον δρόμο. Το πρόβλημα είναι όλη τη διάρκεια του χρόνου ή κυρίως? Όλο τον χρόνο. 360 μέρες το χρόνο. Κάθε μέρα. Κυρία Βάσου, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πριν από πόσο καιρό έπεσε? Περίπου ένα μήνα που έπεσε ένα φορτηγό. Πώς δεν σκοτωθήκαν οι άνθρωποι. Ήταν πολύ, πολύ τραγικό να βλέπεις αυτό το πράγμα εδώ στην περιοχή μας. Γλίστρησε και πήγε στην άκρη και έπεσε μέσα στο χαντάκι. Λόγω γιατί τόσο ηθικό να δω. Εδώ το δρόμο είναι μονίμως, εδώ τα νερά πέφτουν συνέχεια και δεν τα φτιάχνουν. Και οι τοπικοί μας άρχοντες εδώ δεν ενδιαφέρονται ποτέ, ενώ περνάνε και δεν δίνουν σημασία κανένας. Είμαστε περίπου 50 οικογένειες ζούμε και βλέπουμε αυτή την κατάδια. Αντερπόμαστε που είμαστε εδώ Κερκυραίοι, ειλικρινά σας μιλάω. Παναλαμβάνω, η ΔΕΙΑΚ δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αναζητήσει απαντήσεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μια εκδήλωση που έγινε στο Μητροπολικό Ναό της Κέρκυρας. Μια θρησκευτική τελετή, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλά στοιχεία κοινωνικής αναφοράς για την προσφορά των αποστράτων των σωμάτων ασφαλείας. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ και εδώ της Δώρας Πρέα. Η 11η Ιουνίου των Αγίων Πάντων επελέγει για να εορταστεί πανελλαδικά η καθιερωμένη ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Στην Κέρκυρα, η ημέρα αυτή εορτάστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό παρουσία των στελεχών της αστυνομίας, επίσης των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νιώθω χρέος να εκφράσω για μία ακόμη φορά την υπερηφάνεια μου προς τους απόστατους συναδέλφους και συνάδελφους ως αρχηγός του σώματος την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για την προσφορά τους στους σημερινούς νεαρότερους ενεργεία συνεργάτες αστυνομικούς. Σας ευχαριστώ, ο αρχηγός Λάζαρος Μαντόπουλος, Αλεστάκης. Εμείς λοιπόν οι απόστατοι, ενώπως αναλάβουμε τα καθήκοντά μας όπως σήμερα εσείς στην ενεργεία και εκπληρώσαμε το καθήκοντα μας απέναντι στην πολιτεία σε όλες τις εποχές, διαφορετικά από την εποχή που υπήρξε το κράτος, είτε αυτές ήταν ταραγμένες είτε υπήρξαν ενηγροί.
Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν οι περιφερειάρχες Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου και ο αντιδήμαρχος Χαριζιώτης εκπροσωπώντας τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας. Σήμερα τιμήσαμε ιδιαίτερα τα σώματα ασφαλείας, την ελληνική αστυνομία για τη διαχρονική προσφορά της στην ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη, την τάξη, την ευπρέπεια, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι εταίροι μας στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για όλες τις πτυχές του έργου μας. Διότι τάξη, η ασφάλεια, η εφαρμογή του νόμου μας αφορά και διευκολύνει το έργο μας. Και εμείς υποστηρίζουμε όμως την ελληνική αστυνομία, προσφέρουμε οχήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σύγχρονα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ρόλου τους. Παράλληλα, εδώ στην Κέρκυρα, αναλάβαμε το περιφερειακό ιατρείο της αστυνομίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω το σεβασμό μου και την τιμή που αποδίδουμε όλοι στους αστυνομικούς και τα άλλα μέλη των σωμάτων ασφαλείας που χάθηκαν την ώρα της μάχης. Και σε αυτούς που τους γνωρίσαμε ιδιαίτερα ως συνεργάτες, παλιούς αστυνομικούς, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον αείμνηστο συνεργάτη, αξέχαστο φίλο, τον Νίκο Τομιλιώτη. Ουσιαστικά σήμερα γιορτάζουμε το συνδεκτικό κρίκο ανάμεσα την παρούσα και την παλιά γενιά των αστυνομικών. Αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του σώματος. Εκπροσωπώντας τη Δήμαρχος Γενικής Κέρκυρας, κυρία Ιδρέου, ήθελα να πω ότι ο Δήμος έχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία σε καθημερινό επίπεδο και φυσικά είναι κοντά σε όλο το αστυνομικό σώμα. Κυρίες και κύριοι, από αύριο μέχρι την προσεχή Παρασκευή, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων συμμετέχει σε ένα πανελλαδικό εορτασμό, ο οποίος λέγεται «Οι Μέρες Θάλασσας». Και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο θα γίνουν εκδηλώσεις. Η κυρία Ρόδη Κράτσα Γαροπούλου, η Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, μίλησε στο ΣΤΑΡΤ. Σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με θέμα ημέρες θάλασσας, η δύναμη και ο πολιτισμός της διοργανώνει 12 με 17 Ιουνίου η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας. Έτσι, για τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί η μερίδα για το θαλάσσιο περιβάλλον, η οποία φιλοξενείται στη συνεδριακή αίθουσα του Οργανισμού Λιμένος Κερκύρας. Η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, μίλησε στο ΣΤΑΡΤ. Η θάλασσα μας αγκαλιάζει, μας περιβρέχει, μας προσφέρει χαρές, αναψυχή, δυνατότητες δραστηριότητας επαγγελματικής, οικονομικής. Είναι ένας ολόκληρος προαιώνιος πολιτισμός που χτίστηκε στις παραθαλάσσιες πόλεις, στα λιμάνια μας, ενέπνευσε ζωγράφους, θαλασσογραφία υπάρχει παντού, κάθε σπίτι νομίζω ότι έχει τη θαλασσογραφία του, κάθε έκθεση επίσης, έχει την ποίηση, το τραγούδι και εξελίσσεται μαζί μας και η θάλασσα, διότι προστατεύεται ή ρυπαίνεται από τη δική μας δραστηριότητα, από τη δική μας φροντίδα ή μη φροντίδα. Αποφασίσαμε λοιπόν να αφιερώσουμε μέρες στη θάλασσα, που θα έλθουν οι Κερκυραίοι καταρχάς, αλλά παράλληλα θα γίνουν και εκδηλώσεις και στα άλλα νησιά, κοντά σε αυτή τη μεγάλη δύναμη, στο μεγάλο αγαθό, στη μεγάλη πρόκληση που είναι η θάλασσα και ο κόσμος της. Θα δούμε τι αντιμετωπίζει η θάλασσα σήμερα ως προκλήσεις, με προτεραιότητα την αντιρρύπανση. Θα δούμε τι δυνατότητες οικονομικές δίνει σήμερα η ναυσιπλογία, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Πώς χρειάζεται να συνεργαστούμε όλοι, πολίτες, που πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, να περάσουμε λίγες ώρες με την ευεξία που μας δίνει η θάλασσα, αλλά και εργαζόμενοι στη θάλασσα, επιχειρηματίες στη θάλασσα, για να την προστατεύσουμε. Πόσο βαθύ είναι αυτό το καθήκον για να μπορέσουμε να έχουμε στη συνέχεια την καθαρή θάλασσα με το πλούσιο οικοσύστημά της ζωντανό που θα το απολαμβάνουμε κι εμείς. Στηρίζουμε και παράλληλες δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, Κυριακή 11 Ιουνίου ξεκίνησε και γίνεται στον Όλκε με μεγάλη επιτυχία το Kids School για το ψάρεμα. Μικρά παιδιά από 7 χρονών μέχρι 14 εκπαιδεύονται στο ψάρεμα και στο δόλωμα και στα είδη ψαρέματος και κυρίως αφομοιώνουν το μήνυμα της ημέρας και της δραστηριότητας αυτής, που είναι δώσε στο γόνο τη δυνατότητα να γίνει γονιός. Πώς θα προστατεύσουν το οικοσύστημα της θάλασσας. Κυρίες και κύριοι, θα
στα της περιφέρειας θα μείνουμε, γιατί είναι αρμοδιότητά της, η παρέμβαση στην περίφημη γέφυρα Κουρκουμέλη. Πρόκειται για μία από τις παλιές γέφυρες της Κέρκυρας, αρχιτεκτονικό μνημείο είναι επί της ουσίας, αλλά συνδέει πολλές περιοχές της λεγόμενης Μέσης Κέρκυρας. Είναι κλειστή λόγω ρηγματώσεων και λόγω επικινδύνων δεδομένων. Τι γίνεται, θα προχωρήσει η εργολαβία. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και το ρεπορτάζ είναι της Δώρας Πρέα. Εντός δεκαημέρου αναμένεται να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στη γέφυρα Κουρκουμέλη στην Άφρα στο πλαίσιο της πρώτης φάσης προσωρινής και αναστρέψιμης αποκατάστασης και απόδοσης της εκ νέου σε χρήση για οχήματα εκτός από το αβαραίος τύπου. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Μανώλης Ορφανουδάκης. Ήδη η τεχνική υπηρεσία έχει δώσει εντολή στον εργολάβο να ξεκινήσει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπορέσει να εγκατασταθεί στο εργοτάξιο. Αυτό ουσιαστικά τώρα έπρεπε να παραγγελθούν, να κοπούν κάποια ειδικά σίδερα τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί πέρα σε ειδικές διαμέτρους και σε ειδικά τεμάχια. Αυτή τη στιγμή ο εργολάβος έχει κάνει την παραγγελία στο εργοστάσιο στην Αθήνα. Αναμένουμε όλο το υλικό να έρθει στην Κέρκυρα ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες το εργολάβος θα έχει εγκατασταθεί στο έργο με το υλικό του εκεί πέρα και θα μπορεί να ξεκινήσει. Έχουμε μια περίοδο η οποία είναι όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αμέσως μετά θα είναι οι εργασίες της αποκατάστασης. Ήδη θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Μιλάμε με τον εργολάβο καθημερινά ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της προμήθειας όλων των υλικών που πρέπει να έρθουν και ταυτόχρονα και η υπηρεσία κάνει όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες από μεριάς της, ώστε με το που, ο εργολάβος εγκατασταθεί στο έργο να μπορέσει απρόσκοπτα να ολοκληρώσει την πρώτη φάση των εργασιών όπως έχουμε αναλύσει. Η πρώτη φάση αφορά προσωρινά μέτρα αντιστήριξης της γέφυρας Κουρκουμέλη. Ουσιαστικά αυτό θα ξαναδώσει στην κυκλοφορία σε γιοταχή και ΕΚΑΒ και πυροσβεστική έως 3 τόνους τη δυνατότητα να έχουν διέλευση από από τη γέφυρα. Δεν θα μπορούν να έχουν διέλευση βαρέα οχήματα τα οποία δημιούργησαν ουσιαστικά και ένα τεράστιο πρόβλημα στη γέφυρα παρόλη τη σήμανση την οποία υπήρχε στο σημείο. Και η διέλευση των βαρέων οχημάτων, εάν και εφόσον επιτραπεί, θα γίνει μετά την οριστική μελέτη η οποία θα ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία της σύνταξης του φακέλου για την ανάθεση της μελέτης στη τεχνική υπηρεσία και σε λίγο καιρό θα μπορεί να είναι και στον αέρα για να μπορεί να δημοπρατηθεί. Από την τεχνική υπηρεσία έχω το χρονοδιάγραμμα που μου λέει εκτός απρόπτου πάντα 20 με 30 ημέρες. Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί? Ναι. Άξι. Και θα μπορεί να ξαναδοθεί, και το τονίζω ξανά, θα ξαναδοθεί στην κυκλοφορία το γεφύρι άμεσα για γιοταχή. Το ξανατονίζω, έως 3 τόνους. Αυτή είναι, και το λέω γιατί δεν είναι δική μας η προτροπή, είναι η προτροπή του μελετητή, ο οποίος μας είπε με τα προσωρινά αναστρέψιμα μέτρα, γιατί αυτό είναι το βασικό, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε αυτή τη στιγμή είναι αναστρέψιμα και δεν καταστρέφεται το μνημείο. Αυτά τα λοιπόν τα αναστρέψιμα μέτρα του προσωρινού χαρακτήρα θα είναι έτοιμα μέσα σε 20, 25, 30 ημέρες βία. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι διαφορετικό, αλλά θα έλεγα ότι αξίζει την προσοχή σας. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την ψυχή αυτού του τόπου, διότι η πολιτιστική δημιουργία στην Κέρκυρα είναι στατικό στοιχείο της υπόστασής της και της διαφορετικότητάς της σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Έχει φύγει από τη ζωή ο Κερκυραίος και πολύ σεμνός ζωγράφος, ο Γιώργος Κουλούρης. Όμως η καστική παρακαταθήκη που άφησε είναι τεράστια και ο αριθμός των έργων του που άφησε πίσω του είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλος. Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να περιηγηθούμε στο χώρο που ήταν το ατελιέ του, στο σπίτι του, εκεί που δημιούργησε και αποτύπωσε το φως της Κέρκυρας, της όψης της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ είναι της Δώρας Πρέα. Έχουν περάσει 7 χρόνια από τον θάνατό του, όμως το αναγνωρισμένης αξίας έργο του, αυτή η πλούσια παρακαταθήκη, μοιάζει σαν να διατηρούν και τον ίδιο στη ζωή.
Ο Γιώργος Κουλουρής συγκαταλέγεται στους γνωστότερους εκπροσώπους της μεταπολεμικής ζωγραφικής στην Κέρκυρα. Πειραματίστηκε με νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και επιχείρησε να διαφοροποιηθεί από τα καθιερωμένα πρότυπα. Με καταγωγή από τη Λευκύμη, γεννημένος το 1945, ο Γιώργος Κουλούρης ήταν κατά βάση αυτοδίδακτος. Προερχόταν από μια φτωχή λαϊκή οικογένεια και ο ίδιος λιτός. Ποτέ δεν πλούτησε, παρότι ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός, ζωγραφίζοντας καθημερινά για πολλές ώρες. Στην πόλη της Κέρκυρας μετακόμισε μόλις τελείωσε το δημοτικό. Το start βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργη στη Γαρίτσα, στο ατελείο που ζωγράφιζε όταν δεν βρισκόταν έξω στη φύση με τον καμβά και τα πινέλα του. Συνομιλήσαμε με τον μικρότερο αδελφό του, τον Κώστα, ο οποίος επίσης ζωγραφίζει. Παραδέχεται όμως ότι ο Γιώργης ήταν μοναδικός. Μέχρι που μία μέρα μου λέει, εγώ λέει θα φύγω για το Παρίσι. Θα πάω, λέει, να μπορέσω να δω μουσεία. Στην αρχή μου είπε να πάω να δει μουσεία και να μπορέσει να παρακολουθήσει και μία σχολή στο Παρίσι ζωγραφικής. Αργότερα πήρε και την οικογένειά του και φύγανε για το Παρίσι. Μόλις επέστρεψε στην Κέρκυρα, ποιος τον είδε, ποιος τον έχανε, σε όλα τα μέρη της Κέρκυρας. Μα στην πλατεία, μα στις Αλικές, μα στους Άγιους Δέκα, στο Σιδάρι, στην Παλαιοκαστρίτσα, στη Λευκύμη, στον Ίσο, στο Χλωμό. Παντού γύριζε με ένα μηχανάκι πενιντάρι. Το 1968 ο Γιώργης παντρεύεται την αγαπημένη του Αλέκα, μια γυναίκα με υπομονή και κατανόηση που χάρισε σε αυτόν μια κόρη και το συντρόφευσε μέχρι το τέλος. Μαζί στις χαρές και στις λύπες. Μαζί και τη δύσκολη περίοδο της αρρώστιας που του στέρισε ίσως αρκετά ακόμη χρόνια δημιουργίας. Μαζί ταξίδεψαν το 1978 στο Παρίσι, όπου έμειναν 3 χρόνια, προκειμένου ο Γιώργος Κουλούρης να μελετήσει τεχνικές ζωγραφικής και χαρακτικής. Τα βασικά θέματα της ζωγραφικής του είναι τα γυναικεία γυμνά, τα τοπία και οι νεκρές φύσεις. Η πρώτη ατομική έκθεση έργων του πραγματοποιήθηκε στην αναγνωστική εταιρεία Κερκύρας το 1983, ενώ ακολούθησαν ποικίλες ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις. Όταν ερχόταν απ' έξω, τούτο εδώ είναι ωραίο, ερχόταν με τον πίνακα και μου τα δείχνε όταν ήμουν εδώ και μου λέει «Για κοίτα, σ' αρέσει η πρώτη του κουβέντα». Εμπιστευόταν επομένως την κρίση σας, ναι. Το μάτι σας. Και ήταν ένα καλοκαίρι Αύγουστος, τελευταία τώρα, που έκανε πολύ ζέστη και το έχω και θα σας το δείξω το έργο. Είχε έρθει από εκεί πέρα, από τον Παντοκράτορα, και είχε κάνει τα βουνά και η ζέστη την είχε αποτυπώσει με απάνω στον πίνακα. Και του λέω «Πω πω, αυτό καίει», του λέει. Τόσο ζωντανά τα έργα. Ναι. Εσείς έχετε να θυμάστε λοιπόν έναν σύντροφο ο οποίος αφιερωνόταν εμένα πολύ στη δουλειά του. Ναι, αλλά είμαστε και όλη μέρα μαζί. Ήσασταν μαζί συνεχώς. Όλη μέρα. Στο Παρίσι ο Γιώργος Κουλούρης είχε γνωρίσει πολύ σπουδαίους Έλληνες ζωγράφους και ξένους, αλλά αυτό το οποίο τον διέκρινε ήταν η σεμνότητα του χαρακτήρα του, η ταπεινότητά του. Κάτι το οποίο ήταν πάντα ξεχωριστό και σημαντικό, είναι μάλλον, για κάποιον ο οποίος θέλει να φύγει από την καλλιτεχνική δραστηριότητα και να γίνεται δημιουργός. Κυρίες και κύριοι, θα δούμε απόψε το βράδυ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής υπάρχει θέμα, ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα στο Γιώργο Κουλούρη. Αξίζει. Υπόψη ότι έχει πίσω του μια παρακαταθήκη η οικογένειά του 3.000 έργων. Διαφημίσεις και μετά από λίγο στο υπάρχει θέμα. Έθριος θα είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Κέρκυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους μικρότερης έντασης, ενώ το μεσημέρι θα αλλάξουν και πάλι σε βορειοδυτικούς που θα διατηρηθούν μέχρι και το βράδυ με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η υγρασία θα είναι αυξημένη μόνο στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί, κειμενόμενη από 55 έως 100%. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, κειμενόμενη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.